Για πάμε λοιπόν στα ανοιχτά νοσοκομεία να δούμε τι γίνεται. Είναι μαζί μας ο κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, είναι γιατρός στο Θριάσιο. Μιλούσα προηγουμένως για την κατάσταση που βιώνει το Θριάσιο. Μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΟΕΓΕ. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές. Δώστε μας μια εικόνα από το Θριάσιο. Εγώ έχω την εικόνα αυτή που περιέγραψε ο σύλλογός σας στην εφημερία του Σαββάτου. Το Σάββατο έκλεισε με 6 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, με γεμάτες τις κλίνες COVID στις κλινικές και με ασθενείς θετικούς σε COVID που βρίσκονταν προσωρινώς, το προσωρινώς μπορεί να κρατάει παραπάνω χρόνο όπως φαντάζεται κανείς, σε κοντέινερ τα οποία έχουν τοποθετηθεί υποτίθεται για να ενισχυθεί η υποδομή του νοσοκομείου. Δεν είναι όμως μόνο το Θριάσιο, η κατάσταση είναι παρόμοια και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, ειδικά από τη Στερεά Ελλάδα και πάνω υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το μεσημέρι μιλούσα με συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει κενό κρεβάτι ΜΕΘ επουδενή. Είναι στα όρια. Περιμένουν πότε θα γίνει ένα εξιτήριο ή πότε θα πεθάνει κάποιος διασωληνωμένος για να μπει ο επόμενος που περιμένει στη λίστα. Μιλούσα με συναδέλφους από το Αττικό Νοσοκομείο. Αύριο έχει εφημερία το Αττικό Νοσοκομείο και έχει πάνω από 10 ράντα σε κάθε τμήμα. Πάνω από 10 ράντα σε κάθε τμήμα. Μεταξύ άλλων έχει και μία κλινική καινούρια για COVID, η οποία είναι μεικτή κλινική, μισή COVID, μισή non-COVID, χωρίς κανένα διαχωριστικό, ένας απλός χώρος, ένα απλό τμήμα που χωρίστηκε νοητά στα δύο. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση είναι αυτή, πόσο πολύ ευνοείται η ενδονοσοκομιακή διασπορά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως στο ίδιο πνεύμα, με τα μέσα μεταφοράς, με τα σχολεία, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Κύριε Γαλανόπουλε, λοιπόν, ακούμε για κοντέινερ. Είμαστε 2 χρόνια μετά την πανδημία. Κοντέινερ στα νοσοκομεία. Ράτζα στα νοσοκομεία. Διασωληνώσεις εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Τι γίνεται τώρα? Είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε το 19, στις αρχές του 20 δεν ξέραμε. Δεν είχαμε προετοιμαστεί, δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε, ας υποθέσουμε, για κάτι τέτοιο, παρόλο που αφιερωθείτε, δηλαδή αν πρέπει το σύστημα να έχει εφεδρείες ή πρέπει να είναι μια ζωή στο κόκκινο. Αλλά τώρα 2 χρόνια μετά πάλι τα ίδια. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, δεν το έχετε μόνο εσείς, το έχουμε και εμείς υγειονομικοί, διότι παρά τις επίμονες προσπάθειες και τα αλλεπάλληλα αιτήματα, τα οποία με σαφήνεια έχουμε διατυπώσει και δεν είναι εδώ και τόσο τρομερά, δεν βλέπουμε να υλοποιείται τίποτα από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτή την ώρα, κύριε Γαλανόπουλε, είδα και την ανακοίνωση της ΟΕΓΕ, έφερα σε γνώση των ακροατών μας τα παραδείγματα που φέρνετε από το Ιπποκράτειο. Εδώ και τώρα θα μπορούσαν να έχουν γίνει προσλήψεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσλήψεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους στα νοσοκομεία. Γιατρών. Για μία θέση παθολόγου βάλαν 38 άτομα, οι 37 που είναι επιλαχώδες θα μπορούσαν, αν τους είχε πει το Υπουργείο ότι βρε παιδιά, εντάξει, δεν μπαίνετε στο Ιπποκράτειο που βάλατε, αλλά έχουμε πολλά κενά. Θέλετε να μπείτε σε κάποιο άλλο δημόσιο νοσοκομείο? Θέλετε να πάτε κάπου στην επαρχία για 2-3 χρόνια με αντάλλαγμα να γυρίσετε, ας πούμε, στο κέντρο σε ένα εύλογο διάστημα? Αναισθησιολόγοι. Δεν μπορούμε να έχουμε χειρουργία, δεν μπορούμε να έχουμε ΜΕΘ με αναισθησιολόγους, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Για μία θέση 21 άτομα. Δεν μπορούν να σε ένα νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο αυτό. Σε ένα νοσοκομείο. Ο ένας διορίζεται, οι 20 επιλαχώντες. Αυτοί οι 20 που μένουν εκτός δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να ενσωματωθούν στο σύστημα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι απολύτως ψευδές αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι ξέρεις, εμείς προκυρήσουμε, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τα ίδια τα στοιχεία το λένε. Οι πίνακες αυτοί, τους πίνακες αυτούς τους αναρτά το Υπουργείο και οι υγειονομικές περιφέρειες. Δεν είναι δικά μας στοιχεία, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Άρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ότι δεν έχουμε γιατρούς. Να σας δώσω ένα στοιχείο ότι από το 19 προς το 21 η απογραφή του Υπουργείου Υγείας σε μόνιμο προσωπικό είναι περί τις 2.000, ίσως και λίγο παραπάνω, μείον σε προσωπικό. Έχουμε γεμίσει επικουρικούς, τριμηνίτες, εξαμηνίτες, συναδέλφους συμβασιούχους με ορισμένου χρόνου συμβάσεις του ενός χρόνου. Δεν χτίζεται έτσι σύστημα υγείας, ούτε γίνεται πολιτική υγείας που να ωφελεί το λαό σε τέτοια βάση. Νομίζω το καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροατές. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτή είναι η εικόνα, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να είναι αλλιώς τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά τη γνώμη σας, γιατί αυτή η επιλογή της επιστράτευσης, την οποία θα τη δούμε μάλλον από σήμερα αργά το βράδυ και αύριο, όταν μάλιστα έχεις και δύο προηγούμενα τα οποία δεν συνέβαλαν και αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πράγματι δεν βοηθηθήκαμε στην προηγούμενη φάση που έγινε αντίστοιχη επιστράτευση. Αυτό είναι πολύ απλό, γιατί οι γιατροί που ήρθαν στο σύστημα είναι γιατροί της πρωτοβάθμιας, δεν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, και άρα χρειαζόταν ένας χρόνος
προετοιμασίας και προσαρμογής, και βεβαίως οι γιατροί αυτοί ασκούν πολύτιμα καθήκοντα και πολύ χρήσιμα για τους πολίτες στα ιατρεία τους. Απ' την άλλη μεριά, το Υπουργείο κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Όταν εμείς ζητάμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα, δεν εννοούμε υπηρεσίες μεμονωμένων συναδέλφων. Εννοούμε υποδομές μαζί με προσωπικό, γιατί τα μεγάλα νοσοκομεία και του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης και όπου υπάρχουν στη χώρα, εκτός από υποδομές σύγχρονες, έχουν και προσωπικό με έμειστη σχέση. Και εμείς λέγαμε, φέρτε αυτές τις υποδομές και αυτό το προσωπικό, εντάξτε το στο δημόσιο σύστημα υγείας για να σωθούν ζωές. Και φυσικά να μην πάρουν αμοιβή οι κλινικάρχες. Ας μην βγάλουν λεφτά μια φορά στη ζωή τους οι κλινικάρχες για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Γιατί σήμερα είχαμε 6.950 κρούσματα και είχαμε 72 νεκρούς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα να λέμε πάνω από 50, κοντεύουμε σε λίγο 100 νεκρούς και μας έχει γίνει μια κακιά συνήθεια, το περνάμε στον ντούκο. Δεν είναι έτσι. 72 νεκροί είναι πολύ, 100 νεκροί είναι πάρα πολύ. Διασωληνωμένοι 3, 4 και 5 μέρες εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας είναι πάρα πολύ, με τραγική συνέπεια για την υγεία τους. Αν έχει μια ελπίδα να σωθεί αυτός ο άνθρωπος διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, τη χάνει αυτή την ελπίδα του σε εκείνο θάλαμο νοσηλείας. Είναι πολύ βάρβαρο αυτό που ζούμε, κύριε Μπογιόπουλε. Κύριε Καλανόπουλε, εσείς το ζείτε από την πρώτη γραμμή. Να πω καταρχάς ότι τώρα είπαμε στο πλαίσιο των μπαλωμάτων που έρχονται κάθε στιγμή που υπάρχει η έξαρση της επιδημίας. Τώρα ακούμε για τη νέα κουβέντα υποχρεωτικότητας για πάνω από τους 65 να έχουν κάνει την τρίτη δόση, αλλά μακρόν δηλαδή. Σκέψεις ακούω για συγκεκριμένο ωράριο προσέλευσης στα σούπερ μάρκετ των εμβολιασμένων, άλλες ώρες οι ανεμβολίαστοι κτλ. Εσείς όπως το ζείτε πια, αυτό που ζούμε είναι μια πανδημία που αφορά την κοινωνία ή αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους? Μπορεί να αντιμετωπιστεί ως πανδημία που αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους? Σαφώς η πανδημία αφορά συνολικά όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν αφορούσε μόνο τους ανεμβολίαστους, δεν θα νοσούσαν οι εμβολιασμένοι, ούτε θα πέθαναν οι εμβολιασμένοι. Είναι μια πανδημία που όμως πλήττει πολύ περισσότερο και σε μεγάλο βαθμό και με πολλές φορές με κόστος την ίδια τους τη ζωή, κυρίως τους ανεμβολίαστους. Άρα το μήνυμα από τη δικιά μας πλευρά είναι διπλό. Να ξεπεράσουν δισταγμούς και επιφυλάξεις οι συνάνθρωποι μας που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, συμβουλευόμενοι βέβαια και τους κατάλληλους γιατρούς αν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, τυχόν κάποια ιατρική αντένδειξη, και να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Δηλαδή εμβόλιο χωρίς σύστημα υγείας, χωρίς γιατρούς, χωρίς κλίνες ΜΕΘ, χωρίς τάξεις με 15 και όχι με 25 μαθητές, χωρίς λεωφορεία με πυκνά δρομολόγια, χωρίς να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς χώρους δουλειάς μαζικούς, χωρίς ελέγχους και ιχνηλάτηση, δεν μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα προς όφελος του λαού. Θα είναι μία από τα ίδια και θα ανακυκλώνουμε συνέχεια αυτή την ίδια καραμέλα με τα ανεπαρκή μέτρα που παίρνει κάθε εβδομάδα και καινούργια η κυβέρνηση, που κάθε δύο μήνες διανύουμε το τελευταίο μήλι και είμαστε δύο χρόνια πανδημία και μετράμε 70 νεκρούς σήμερα. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο αρνητισμού που παίρνει πλέον χαρακτηριστικά «χαστουκίζω το γιατρό» όταν μου λέει τι να κάνω. Αυτό το σκοταδισμό, τον ανορθολογισμό, αυτή την, εγώ θα πω και θρησκοληψία, βλέπω για παράδειγμα το τι γίνεται εκεί στο Άγιο Όρος, μιλάμε για κολύμπη κορονοϊού και όλο αυτό το παραθρησκευτικό πράγμα το οποίο συμμετέχει σε όλο αυτό το σκοταδιστικό κήρυγμα, το βιώνετε εσείς και εδώ στην Αθήνα? Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που έχουν κάποιες τέτοιες απόψεις. Ίσως δεν εκφράζονται πάρα πολύ εδώ πέρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μου προσωπική αντίληψη. Η αντίληψη που έχω όμως και η εικόνα είναι ότι ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τέτοιου είδους παραπλανημένους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ακούνε τον κάθε έναν που κυκλοφορεί ελεύθερα πια χωρίς καμία κύρωση, ας πούμε, είτε στο διαδίκτυο, είτε μέσω παραθρησκευτικών οργανώσεων, είτε μέσα πολλές φορές από κανονικούς ιερείς, όχι τέτοια παραθρησκευτικά κυκλώματα, είτε στο Άγιο Όρος, δυστυχώς. Και κάνω έκκληση, γιατί προηγουμένως σε ένα δελτίο ειδήσεων άκουσα έναν ιερέα. Λέω σε όσους συμπολίτες μας, δηλαδή, πιστεύουν πραγματικά στο Θεό, να ακούσουν αυτό το τίμιο παπά που είπε, ρε παιδιά, αφήστε την υγεία σας για τους γιατρούς και ελάτε στην εκκλησία να κάνετε μια προσευχή. Πηγαίνετε και κάνετε το εμβόλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη απάντηση από αυτό που είπε αυτός ο συνετός ιερέας. Αφήστε την επιστήμη και την υγεία σας σε αυτούς που ξέρουν. Έχουν εμβολιαστεί σήμερα στον πλανήτη δισεκατομμύρια άνθρωποι. Βεβαίως με πολύ μεγάλη ανισομετρία, γιατί ξέρετε ότι στις χαμηλών εισοδημάτων χώρες έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Αλλά πια
οι επιπλοκές των εμβολίων είναι μικρές, είναι λίγες, είναι συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες και σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τις επιπλοκές που μπορεί να έχει ένας ασθενής εάν νοσήσει από τον ίδιο τον ιό. Κάνω έκκληση, παρόλο που φυσικά εμείς ξέρετε τη στάση μας και την αντίληψή μας, δεν υπερασπιζόμαστε την κυβερνητική πολιτική, υπερασπιζόμαστε όμως τον επιστημονικό ορθολογισμό, τον ορθό λόγο, να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και αν θέλετε και ένα τελευταίο, να το πω έτσι λίγο πιο ομά, επειδή ακριβώς εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά και ουσιαστικά για το λαό και για τα συμφέροντά του, ας αξιοποιήσουμε το μοναδικό όπλο που είναι αποτέλεσμα της επιστήμης και της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας, που είναι το εμβόλιο. Ας πάμε τουλάχιστον να εμβολιαστούμε. Ταυτόχρονα να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να βελτιωθούν και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες, βάσει και γλιτώσουμε και σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η πανδημία.